χρόνια είπε σας πήρε αυτό να το δημιουργήσετε? Μας πήρε 3 χρόνια, ναι, γιατί έπρεπε ακόμα και την άμμο που διαλέξαμε, μας πήρε 6 μήνες να κάνουμε δοκιμές ποια άμμο θα βάλουμε. Φαντάζομαι ανοιχτό... Και στον κόσμο και να το καταλάβουν και όλοι ότι είναι δύσκολο, γιατί αυτό έχει πάρα πολύ βάρος και κάνουν ακόμα και μελέτες για το πώς θα είναι το κτίριο και με τη στατικότητα. Δηλαδή είναι περίπλοκο το θέμα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Από πού φέρετε την άμμο? Τη φέρετε από κάποιο νησί, από κάποιο σημείο? Έχετε κάνει δοκιμές για την άμμο? Αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Όχι. Πες κάτι είναι... εξωτικό. Είναι από Χαβάη. Ωραία, σχέδια. Έγινε. Με τις χούφτες μας τη φέραμε, καταλαβαίνεις. Εντάξει, και σε αυτή τη χώρα το μόνο που δεν μας λείπει σίγουρα είναι η άμμος, παιδιά, να το λέμε και αυτά. Ακριβώς. Παιδιά, είναι σαν χρονοκάψουλα, επειδή να σου πω, είναι βασικά όχι τηλεμεταφορά. Μπαίνεις λοιπόν και λες με το ασανσέρ από το 0 στο 7 και είσαι σε παραλία. Είναι Σαββατοκύριακο θα έχουμε... Για να κάνω μια βόλτα και να το αφήσω έτσι. Λοιπόν, θα κρατήσει τώρα ευγένεια στα μικρόφωνα. Μήπως κάνω μια βουτιά εγώ. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω. Αυτό κοφτάει. Α, Κωνσταντίνε. Ρίξε και για μας. Ευγένεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Τα πετάω όλα. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πετάει όλα. Τα πετάει όλα. Ξεκίνησε. Α, είναι γυμνιστό η παραλία. Ωραίο. Πολύ καλό. Τόσο δεν πειράζει, θα το στηρίξω. Ρωτάει αν είναι γυμνιστό η παραλία. Λοιπόν, δεν πειράζει και με τα ρούχα πέσε. Βλέπετε τον ρεπόρτερ Κωνσταντίνο Ράφλο. Με το γυαλί. Με το γυαλί. Ναι, γιατί φοβάται το UV. Α, είναι βαθιά, ε. Στα ριχά, στα ριχά. Δεινός κολυμβητής. Τώρα να πούμε ότι δεν ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε, αλλά αφού είναι πλατεία μαβίλη, παιδιά, δεν είναι δύσκολο. Νάτος και βουτίτσα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Άνθρωπος.